πιω κι εγώ έναν καφέ και εκείνος χύθηκε κιόλας μέσα στη τσάντα. Αλλά δεν λένε άμα χύσει τον καφέ λεφτά θα πάρεις. Για να δείτε τώρα τι πάμε να πάρουμε. Μας πήρε τηλέφωνο ο κ. Θανάσης, μας είπε ένα πουλάκι πετούσε στην ταράτσα. Και ήρθαμε γρήγορα να το μαζέψουμε. Έφερα κυψέλι με ένα πλαισιάκι γόνο, τα άλλα είναι φύλλα. Πήραμε και ένα μαντιλάκι καλού κακού. Μικρούλι είναι βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Και τώρα θα βάλουμε εδώ την κυψέλη να το μαζέψουμε. Βάλαμε και το μαντιλάκι και ήδη ξεκινήσανε να κατεβαίνουνε. Η σμινουργία ξεκίνησε. Ναι, είδες, μπαίνουμε μέσα. Τρέχοντας. Αυτό είναι το καταφύγιο τους τώρα, Τώρα είναι η καινούργια τους φωλιά αυτή εδώ, ναι. Αυτή ψάχνανε δηλαδή ουσιαστικά. Δεν την ψάχνανε, θα τη φτιάχνανε. Α, δηλαδή αν δεν... Αλλά τη βρίσκουνε τώρα για να την βελτιώσουν. Ναι. Δεν χρειάζεται να τρέχουνε δηλαδή να... Όχι, αυτό είναι τώρα μεταβατικό σημείο. Μπορεί να ξεκινάγανε και εδώ τη φωλιά, να κάνανε και ρήθρες ή θα βρίσκανε ένα άλλο πιο προστατευμένο μέρος. Σε κάνα κεραμίδι. Ναι, κάπου που να, που να τους βολεύει. Τώρα σου λέει προς το παρόν από πού, αυτές τώρα από πού έχουν έρθει. Από καμιά ταράτσα, από ξέρω, το βουνό. Δεν ξέρω, καθαρίσανε κανένα κήπο. Θα τους είχαν, άμα... Βάσανε τίποτε καμιά... Όχι, είναι... Στέκι. Δεν ξέρω. Θα τους τρώγανε. Δεν θα έφευγε. Και εδώ τώρα, άμα κάτσεις και παρατηρήσεις, θα δεις, μπορεί να δεις και τη Βασίλισσα. Να κατεβαίνει μαζί της. Δηλαδή, σίγουρα θα δεις τη Βασίλισσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατέβει. Τουλάχιστον μία θα έχει σίγουρα. Μπορεί να έχει και δύο. Εντάξει, ήσυχε εσύ. Είναι και ο καιρός σήμερα, έτσι λίγο περίεργος. Αλλά γενικά σε αυτό το στάδιο οι μέλισσες είναι οι πιο ήρεμες. Είναι πολύ ήρεμες. Δηλαδή δεν. Ναι, είναι η εποχή τους. Δεν σε ενοχλούν, βρίσκουν φαγάκι έξω, είναι ευχαριστημένες. Ναι, όταν είναι ευτυχισμένοι, εμείς οι μελισσοκόμοι, ας πούμε, δεν. Ούτε επιτίθονται, ούτε. Δεν επιτίθονται, ναι. Όταν είναι. Όταν όμως έχουν. Όταν δεν έχουν φαΐ, δεν έχουν νερό, τις ενοχλούν οι σφίγγες, τις ενοχλούν τα τσιμπούρια που έχουμε ή άλλα και άλλες ασθένειες, τότε. Τότε είναι λίγο πιο εξαγριωμένες. Σου λέει, δεν μας στάναν τα προβλήματά μας, έχουμε και σένα πάνω από το κεφάλι μας. Να μας, να μας ενοχλήσει. Όταν πέρασε και σφίγγες στην αρχή, ήταν έτσι μακριά. Αλλά τελικά... Αλλά είναι, είδα μετά ότι είναι μέλισσα. Τελικά μελισσούνια. Να, έχει και ένα γκυφίνα. Όντως. Τον είδα, ναι. Είναι και ψωμωμένος. Έφυγε. Αυτός δεν πάει μέσα. Πάει, αυτός τώρα λογικά θα έχει γονιμοποιήσει και τη βασίλισσά μας. Αχα. Ή μάλλον θα την γονιμοποιήσει αν είναι αγωνιμοποιήτη. Ήδη κατεβαίνουν μέσα εδώ, μυρίζει και μελάκι το πλαίσιο που έχει και τα... περισσότερο της τραβάει η μυρωδιά του γόνου, οι φερομόνες, αυτές τις έλκει περισσότερο. Ναι, βλέπω ότι σηκωθήκανε κιόλα πολλές. Ήτανε πολλές, το φράτσι μετά. Κάτσε να δούμε από πού έρθω. Είναι άλλες αυτές δηλαδή. Μπορείς να καταλάβεις αυτό από πού, δηλαδή άμα κάτσεις και τις παρατηρήσεις. Ναι, άμα παρατηρήσεις, θα δει κάτω.
Αν αντιληφθείτε κι εσείς ένα μελίσι στη γειτονιά σας και δεν είστε μελισσοκόμοι και δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να το μαζέψετε, πάρτε με ένα τηλέφωνο, θα υπάρχει κάτω στην περιγραφή ή στην Αθήνα ή και από όλη την Ελλάδα και θα επικοινωνήσω εγώ με μελισσοκόμο να έρθει να το μαζέψει. Και δεν χρειάζεται πανικός, όλα θα πάνε καλά. Είδατε με το που τις καπνίσαμε αρχίσανε να πετάνε λίγο παραπάνω και τώρα κοιτάνε το καινούργιο τους σπίτι. Άντε μπείτε μέσα γρήγορα. Είδες με λίγο καπνό για πότε φεύγουνε. Το μελισσάκι σχεδόν μπήκε όλο μέσα. Σιγατή ήτανε, μια χούφτα ήτανε. Πάλι καλά βρήκα και έφερα μικρό γόνο. Αλλά ρώτησα και τον κύριο Θανάση, του λέω: Κύριε Θανάση, του λέω τι μέγεθος έχει, του λέω: Μπάλα του μπάσκετ. Μου λέει κάπου εκεί και μικρότερο. Οπότε υπολόγισα ότι ήταν μικρούλι, το πολύ τριαράκι. Γι' αυτό έφερα και μικρή κυψέλη, για να μην κουβαλάμε και τεράστιες. Είναι ήδη μέσα, πιστεύω και η Βασίλισσα να έχει περάσει. Τώρα λίγες που έχουν μείνει εδώ απάνω στο κλαδί της κάπνισα και φύγανε. Αυτές κάνουν ακροβατικά εδώ. Από κάτω δεν βλέπω να έχει άλλες, έχει λίγες. Με το που κατεβούνε όλες από το κλαδάκι, θα τους βάλω τροφούλα από πάνω, ένα ζυμαράκι, να έχουν να τρώνε. Θα κλείσουμε και το καπάκι και θα έρθουμε να το πάρουμε το απόγευμα, το βράδυ. Όμορφα πράγματα. Νωρίς φέτος η σμινουργία. Να περιμένουμε τώρα και στο βουνό σιγά σιγά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Μαζευτήκανε. Το μαντιλάκι θα το πάρω. Μπορεί να χρειαστεί τις επόμενες μέρες. Μπείτε μέσα. Τους ετοίμασα και το ζυμαράκι τους. Κλείνουμε και το καπάκι και θα βρουν από μπροστά την πόρτα αυτές. Και το βράδυ, το απόγευμα, που θα έχουν μαζευτεί μέσα, θα έρθουμε να το πάρουμε, να το πάμε σε καινούριο μελισσοκομείο στο βουνό. Όχι μαζί με τα άλλα τα μελίσια.
Μιλάω και οι μέλισσες περνάνε δίπλα στο στόμα μου. Κάτσανε μερικές τώρα πάνω εκεί στο κλαδάκι, τις κάπνισα και αυτές να φύγουνε. Τελείωσα. Πάω να κατέβω κάτω. Τα λέμε το απόγευμα, κοριτσιά. Αυτές ταξιδέψανε εκτός Κυψέλης. Αύριο θα βρουν την πόρτα μπροστά. Ήρθανε στο καινούριο μελισσοκομείο τους. Και καλό ρίζικο. Τώρα θα το δούμε τις επόμενες μέρες αν έχει αγωνιμοποιεί τη Βασίλισσα. Να δούμε να αγωνιμοποιηθεί. Αν έχει γονιμοποιημένη θα δούμε αυγά. Αυτά.